Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή 6 και 40 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 21ης του Νοέμβρη της βροχερής υγρής Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε και τι καιρικές συνθήκες επικρατούν έξω αυτή τη στιγμή, αλλά εικάζουμε και υποθέτουμε ότι τις ψυχάλες και τις τάλες τις ρίχνει. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 8. Είπαμε εβδομάδα έτσι υποτονική. Μια χαρά είναι. Υποτονική χαρά εβδομάδα, είναι. Λίγη αθλητική επικαιρότητα. Πάρτε να μας πείτε, να μας ενημερώσετε για, τον, για την ημέρα χαιρετισμού. Πώς θα μας χαιρετήσετε. Καλά, θα μας χαιρετήσουν. Μια και καλή. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αυτού του περιβόητου Nations Link. Η πρώτη φάση. Ακόμη προσπαθούμε να αναγνώσουμε το πώς και γιατί θα διαμορφωθεί ο νέος χάρτης με τα play-off, με τις ιστορίες. Αφού πάρουμε τη γραμμούλα, θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε. Πάλι το διάβαζα τα άρθρα και πάλι δεν έχω καταλάβει. Ξέρεις τι έχει παιχτεί, ρε Πάμπη. Δεν ξέρουν γιατί έγινε αυτό, γιατί τα γινόταν παλιά φιλικά και διακόπτεται το πρωτάθλημα. Ναι. Και σε λέει για να έχουμε ένα πάτημα και μια δικαιολογία. Καλό είναι αυτό. Πιστεύω ότι κάπως θα διαμορφωθεί διαφορετικά. Όταν δουν οι ομάδες τα ωφέλη, ότι Φερρυππίν, α πούμε, κερδίζει ένα εισιτήριο, αυτό ναι. Και χρειάζεται να παίξει παιχνίδια, ίσως να δώσουν και ίσως μεγαλύτερη σημασία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς. Περίμενα να εξηγήσει τι είναι το National League. Εμείς, εδώ, πρώτοι. Ναι, θα μου έχει τελειώσει η μπαταρία. Ναι. Καταρχήν μια παρατήρηση. Βεβαίως. Θέλω να δυναμώσετε το τηλέφωνο. Μ' αρέσει όταν μιλάτε και ακούγονται από μέσα τα τηλέφωνα να χτυπάνε. Του τρουρουρουτ. Ναι. Α, το τηλεμάρκετινγκ κανονικά. Θα το κάνω εγώ. Ένα βρασόλι. Είναι ραδιόφωνο παλαιάς εποχής. Φέρουμε έτσι μια βιντάζ αισθητική. Μπράβο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι επίτηδες αυτό. Είναι επίτηδες. Εννοείται. Όχι επίτηδες. Παλιά σκοπή εξυπητούτου λέγεται. Λοιπόν, καταρχήν να πω για την λαϊκή στην Τούμπα ότι είχαμε μεριμνήσει αυτό. Είχε δοθεί κλειδάριθμος. Δηλαδή, εντός εκτός. Τρίτη, Τετάρτη και ένα λάξα πήγαινε. Μ' αρέσει. Ρε. Αυτό το είχε προνοήσει. Το θέμα είναι ότι δεν μας έκατσε. Δεν προνοήσει η ομάδα. Α, ναι. Δεν προνοήσει η ομάδα. Είχε παιχτεί δηλαδή στα χαρτιά αυτό ότι θα αλλάξει. Βγήκε και αυτός ο απαράδεκτος ο προπονητής της Μπεφίκα. Είπε κάτι αρλούμπες. Πότε, βγήκε σε σεμινάριο και το πήραν οι... Αυτοί που κάνουν τους προπονητές και παίξανε ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το αγώνισμα, και εξηγούσαν πόσο δίκιο έχει και πόσο άσχετος είναι ο Λουτσέσκου και ο Πασχαλάκης. Ότι να πιέσουν τον Πασχαλάκη, ότι ήταν στόχος, και γι' αυτό προήλθε το λάθος. Το λάθος προήλθε από λάθος εκτίμηση. Α, ναι, εντάξει, λοιπόν, σοβαρά τώρα. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα λάθη. Ναι, και ότι είχαμε... Ναι. Το μόνο που μπορείς να πεις ότι είχε και μετά Χριστόν Προφήτης, μιλάμε, ήταν ο άνθρωπος. Ήταν δύο προσωπικά λάθη του Βαρέλα, ένα στο κόρνερ και το πέναλτι, και μετά η ομάδα γιούχου μπροστά. Δηλαδή, και πάλι τι είχε προνοήσει. Και στο πρώτο ματ είχε μελετήσει τον Μπάουκ, στο πρώτο ματ τι είχε μελετήσει, το 1-1, ή και εδώ είχαμε τις διπλάσιες τελικές. Απλά του έκατσε η μπίλια, όπως κάθισε σε εμάς τον Ολυμπιακό, του έκατσε αυτού εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει να μιλάω ποδοσφαιρικά. Κάτσε να περάσει τώρα από τους ομίλους αυτούς. Να πας άλλη εκπομπή. Δεν περνάει η μπερδίκα. Μας μαγαρίζει την εκπομπή εδώ πέρα. Ο Καρέλης, φαντάσουμε μια Περμανάν. Ποιο ποδοσφαιριστή σου θυμίζει, ίδιος μιλάμε. Ο Καρέλης με Περμανάν. Ναι, ρε φίλε, αυτή τη στεναχώρια που βγάζει. Βαβακούλας, ρε. Βαβακούλας. Εντάξει, κάπως. Πιο πολύ Χατζίδη θα τον πας. Όχι, όχι. Ναι, κατάλαβα πως. Εντάξει. Έχει αυτή τη στεναχώρια το ύφος αυτό το. Αγία Βαρβάρα. Βάζει το εσωτερικό. Έχει τα φρύδια έτσι, ας πούμε, χαμηλωμένα. Ναι, αυτό. Παλιά δεν υπήρχε εσωτερικό, φορούσαν καλτσόν ο Βαβακούλας μέσα στο Μάντσεστερ. You foul, you foul. Βαβακούλας. Και για αυτό που είπε το παλικάρι, μετά τα 50, κάποιο λάθος πρέπει να έκανε. Επειδή το γνωρίζω. Πάρα πολύ καλά. Όπα. Δεν σε παίρνουν, φαντάρο. Δεν πηγαίνει στρατό. Να σε κάνουν διοικητή κατευθείαν. Γιατί όχι. Δεν πηγαίνεις. Εδώ άλλοι κι άλλοι γίναν διοικητέ. Ίσως να ήταν μικρότερος, ίσως να έπαιζε κάτι άλλο. Αν όντως έγινε. Για να πάρει και την ελληνική υπουργότητα να κρατήσει, μάλλον έτσι κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα. Δεν πηγαίνεις πάντως.
Είναι ψαγμένο πολύ με δικηγόρους και δικαστικά. Πληρώνεις νομίζω 40 μέρες η θητεία. Ναι, δυστυχώς εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε τα 50 για να κληθούμε. Ναι. Μας πήραν νωρίτερα. Τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Βεβαίως, τα τηλέφωνα εδώ δύνατα στον αέρα. Κάτσε να κάνω μια πράγμα. Καλέστε στο 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για να ακούσει όλο το υπόλοιπο φιλοακουάμων κοινό το μαγικό ήχο του τουρουρούρου. Τώρα που λες τηλέφωνο, από κινητό 17χρονο κορίτσι στο πάντε καλέ της Γαλλίας έπαθε ηλεκτροπληξία. Από κινητό. Ναι, αλλά το διαβάζω και λέω δεν μπορεί, ρε φίλε, από ένα iPhone να πάρει. Τελικά ήταν θαρμένο, λέει, το καλώδιο και έπεσε μέσα. Εντάξει, πολλά μπορεί να συμβούν. Τι παπάς είναι αυτός τώρα. Το βάζεις έτσι, ας πούμε, να φανεί. Να το. Δες εσύ. Ακούω. Για να. Χτύπα ξανά. Α, δεν έτσι. Ωραία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, πελάτη μου. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Και στους δύο. Τι γίνεται. Και σε σένα. Να πάρει ο προηγούμενος να μας πει αν ακούστηκε το τρίο. Δεν ακούστηκε καλά. Θα το δυναμώσω. Κάτσε να πάρω από το δικό μου στο σταθμό να ακούσουμε. Ξέρετε ότι έχω υπηρετήσει με Σάκη Ρουβά. Μπάμπη, το ξέρεις, στο ναυτικό. Λατρεμένος είσαι, λατρεμένος. Ναυτικό δεν ήταν ο Σάκης. Όχι. 501 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού. Μάνα τρέχα πεθαίνω, Γιάννητσα. 501 μου. Γιατί στα Γιάννητσα ο Σάκης. Εκεί ήτανε. Σώπα ρε. Από Καλαμάτα, από κέντρο ήμασταν μαζί. Ναι. Τέτοια εποχή περίπου ήτανε το αναβληθέν του Άρης Πάοκ, ναι, που δεν μας βγάλανε έξω, μπράβο. Ναι. Ήταν μόλις Σεπτέμβριο παρουσιαστήκαμε, Νοέμβριο ήταν οι πρώτες μεταθέσεις. Μετά την πρώτη εμφάνιση με τη Ρούλα, το έκοψε το μαλλί τότε, πήγε νέος, νέος πήγε. Το 1995, ήτανε... υπάρχουν και βίντεο. 1994. Ναι, θυμάμαι, ήταν μεγάλο, μεγάλο θέμα στα κανάλια τότε. Άξιε, φίλε, Θανάσης. Και εποχή που δεν ήταν καταξιωμένος όπως τώρα. Όχι, έτσι, το 94 ήταν ανερχόμενος, τώρα είχε βγάλει... δεύτερο, τρίτο δίσκο με το ζόρι. Είχε τότε μια εκπομπή Άννα Βύση με αγάπη Άννα κάθε Σάββατο. Ναι. Άμα πατήσεις με αγάπη Άννα. Τη θυμάμαι, το βλέπα. Ναι. Ναι. Η αφεντομουτσουμονάδα μου χορεύει μαζί με το Ρουβάκι. Σοβαρά. Όχι, ρε μάγκα. Πήγε από εδώ να πούμε και τέτοια. Θα σε ψάξουμε κανονικά. Που λένε μας. Δεν θα με γνωρίζει γιατί τότε είχα μαλλιά και ήμουν αδύνατος. Τώρα είμαι κοντρός και φαλακρός μετά από τόσα χρόνια. Ψάχνω να βρω ποια επιτυχία είχε εκείνη την χρονιά ο Σαξουμ. Εντάξει, το 1992 το έβγαλε στον πρώτο του δίσκο με το που ξεκίνησε. Να μας πάρει ο Κλεωμένης που είναι φαν του Σάκη Ρουβά. Τα είχε, το είχε τότε το 95. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αργά ίσως το... Ποιο? Το «Έλα μου είναι ακίνδυνη τρέλα μου». Όχι, τότε ήτανε. Ναι. Τότε ήτανε. Μάλιστα, τότε ήτανε. Μάλιστα, εντάξει. Τότε, γιατί το θυμάμαι, το να το βλέπω συνέχεια δηλαδή κατά χρόνια τώρα πόσα περάσανε στο YouTube και να με κάνουν και καζούρα οι φίλοι μου. Ναι. Λοιπόν, σχεδόν το έχω μάθει απέψει κανένα κατά τα, κατάλαβες. Μάλιστα, εντάξει. Είναι όπως βλέπω το Άρης Μπαρτσελόνα, ας πούμε, το... Με το συμπήλιο της Βολέ. Γεια συμπήλιο. Είναι κλοπή. Αυτό. Είναι κλοπή. Κλοπέ. Σφυρίζει ο Ζιχ. Επειδή έχω αποδείξει επανειλημμένο ότι είμαι βλαμμένος, κάτι τέτοια κάθομαι και τα βλέπω πάρα πολλές φορές. Καλά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Έλληνας φίλαθλος ή οπαδός, και νομίζω όχι μόνο Έλληνας, σε όλο τον κόσμο, που δεν έχει χάσει τον ύπνο του έτσι ένα βράδυ, βλέποντας, ας πούμε, μάτς, ξέρω εγώ, Άρης Δόξα Δράμας, κάτι τέτοιο, το 94, του 82. Τα λεγόμενα ρετρό. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα, εκπομπές έχει, Αθλητική Κυριακή παλιές και αυτά. Βέβαια. Έχει κάνει και άσκηση ο Σάκης Ρουβάς, σημερινή διαβίωση, την περάσαμε μαζί. Ναι. Απλά το μόνο μεμπτό ήταν ότι τότε είχαμε κάποιον Βαρθάρι να πούμε διοικητή στο 501. Άμα έβγαινε στον τάκο να πούμε την 24 δεν τη γλίτωνες. 20 δεξιά, την έτρωγες κανονικά, ό,τι και να έκανε. Ναι. Και επειδή ήταν λόγο διοικήσεως και ο λόγος διοικήσεως έγινε προς τελευταίος την αναφορά, ή προτελευταίος μου φαίνεται. Ξεκινάμε τώρα από πρώτο λόγο, 10 μέρες φυλάκι. Την πήραμε καμπάρι, εντάξει, ήταν ο Σάκης αναφερόμενος, γιατί ένα πρωί άρχισε να μπει. Και ξέρεις, άρχισε να δίνει τότε δεκάρες, να πούμε, γιατί ήταν ο Ρουβάς. Έτσι, αλλά εκεί πήρεσε κανονικά και μαζί μας έτρωγε, ας πούμε, το παιδί. Ερχόταν εντάξει, ωραίο. Αυτό. Ενώ αν έπαιζε, ας πούμε, στην Κασιόπη μπάλα, γιατί εκείνα τα χρόνια και γάμα εθνική σου να ποδοσφαιριστάρα, να πούμε. Δεν θα υπηρετούσε σχεδόν καθόλου.
Γιατί θα πήγαινε εκεί ο παράγοντας του νησιού, του χωριού και αυτά και ναι. θα έπιανε το διοικητή που θα ήταν τα τσιμιτσικότσι και θα του έλεγε βγάλε το έξω το παιδί να έρθει να παίξει με την ομαδάρα μας. Κανονικά. Τότε ένας από εκείνα τα χωριά, να πούμε της Βέρειας, ένας ξέρω εγώ από αυτούς τους, ξέρεις, δεν χαμπαριάζω ρε παιδί μου, τρακτοροκουδουνόβλαχος να πούμε. Μάσε μία, το γυρνάει και το λέει ρε Σάκη, λέει, εμείς σε βλέπουμε εδώ μέσα, λέει, είσαι ξεκινημένο παιδί, πώς αυτά που ακούγονται. Και γυρνάει και του λέει ρε φίλε, αυτό πουλάει, αυτό κάνω. Απλά. Σωστός, ωραίος ο Σάκης και εντάξει, παραμένει. Και την αλήθεια, ρε, εντάξει, παραμένει και ακόμη ένα... και έχει αποδείξει ότι σε αυτό που κάνει πάρα πολύ καλός. Ωραίος. Πάρα πολύ καλός. Είχε ένα τραγούδι του, Μπάμπη, του Καρβέλα που έλεγε πέταξα πάνω από δάση και κρυστάλλινα βουνά. Τι λέει, ο στίχος, ναι, ήταν ο στίχος του Καρβέλα να πούμε ότι πέταξε πάνω από τη γυναίκα τα κρυστάλλινα βουνά, ήταν ξέρεις τα σγιαβί και τα άντε, λοιπόν, δάση ήταν από κάτω να πούμε το... Ναι, ο δίσκος αυτός ήταν Σάκης Ζουρβάς Νίκος Καρβέλας, ήταν ο δίσκος που έγινε μεγάλη επιτυχία, αίμα δάκρυα κυδρότας. Πριν μπει στο στρατό, Σάκη Ζουρβάς. Με άπειρες κομματάρες μέσα. Άπειρες κομματάρες, αίμα δάκρυα. Εκεί, σε αυτό το σε αυτό το τραγούδι πρέπει να ήταν. Ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι, έλα μου, συμπλέγμα. Ναι, πω, θα το ψάξω. Είχε σκάσει τότε και Καρβέλα είχε σκάσει. Ναι. Όλοι είχαν σκάσει. Ωραία. Στην εκπομπή. Εμεί ήμασταν. Ήταν, είχε ένα φυλάκι το Ταλαμπά, λεγόταν. Για να σκέφτε, θα το ξέρουν. Ναι. Γυρνάμε να πούμε, ήμασταν εκεί κάνα μήνα στο φυλάκι. Γυρνάμε, βλέπουμε κάμερε, βλέπουμε φώτα, βλέπουμε πάνελ. Αυτά. Έλα. Μα τι έγινε, παιδιά. Είναι υπερπαραγωγή στο Χόλιγουντ. Ναι. Μάλιστα. Τότε γυρίσουμε, λέει, με το Σάκη Ρουβάνα. Τότε με τι κάμερε ήταν και η γέννηση του Πέλκα. Τότε γεννήθηκε αυτό. Στην Καλιτσάνα. Επηρεασμένο. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Επίσης, επίσης, καλημέρα. Για να δούμε, γραμμούλα μας περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Οπ, νάτος. Έλα ρε αγόρι μου. Μας πήκε τώρα εγώ. Ήμουν στο στρατό. Ναι, στο στρατό με τον Ατίκ. Θα μας πει ήμουνα. Εσύ με ποιον είσαι, με τον Φλωρινιώτη. Καλόπουλα είστε εσείς ρε που σταμάτε. Τώρα θα αρχίσουν να λένε εσείς αυτά, παίρνετε, κάνετε ράντε, να στα να χειριστείς Φεντώνας τότε. Περίμενε. Τους 4 μήνες έκαναμε. Εντάξει, καλά ήταν. Και 3 μήνες φυλακή. Εντάξει. Εμείς κάναμε 18. Εντάξει, πάμε. Ωραία. Άκου, στα 17 προς το κλείσω 17. 27 τι ιστορίες μπορεί να έχει, 7 εκπομπές, να φύγουμε. Πάμε. Να φύγουμε. Πάμε για τσιγάρο, μισή γάντες. Άκου τώρα. Ακούμε, ναι, δεν, τι. Βέβαια, άκου. Ναι. Εγώ έφυγα προς το κλείσω στα 17 να μην περάσω επιλογή, μετά η κλάση δεσμεύεται, η κλάση δεν μπορεί να φύγει. Ναι. Εγώ έφυγα το Φεβρουάριο για Ολλανδία. Άμα ξεκινήσουμε από το περιοδέμον, δηλαδή που θα φτάσουμε 4 χρόνια ναι, μετά, ναι. Η Ολλανδία, ναι, πήγα Ολλανδία και στα 2 χρόνια με ειδοποίησαν για Φαντάρο. Ναι. Τότε πηγαίναμε στα 19, για τα... αυτή η δουλειά γίνεται το 64. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στο 66 τώρα, να δούμε. Ναι. Άκου τώρα. Ακούμε. Την πρώτη πήγα ανεπίδεκτο στην Τρίπολη. Ναι. Ανεπίδεκτος τι, μαθήσεως. Ανεπίδεκτος δεν πέρασα επιλογή ρε. Ναι. Ναι. Λοιπόν εκεί πήραμε τα SEO. Ναι. Το τι SEO, κάτσε, τι SEO. SEO λεγόταν αυτά που από τότε. Γράφαμε τι ειδικότητα να πάρεις. Α, πού αυτό στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα. Όχι ρε. Α, γιατί όταν έπαιδε, ΣΕΟ και Καλαμάτα πάνε μαζί γι' αυτό. Σαν τα ΣΕΑΜΕΑ. Ναι. Δεν πήγα Καλαμάτα, πήγα Τρίπολη λέει. Α, εντάξει, κοντά είναι μωρέ. Ήμασταν εκεί όλοι ανεπίδεικτοι πάνε. Ναι, ήσασταν. Από έξω, από τα καράβια, πήγαμε στο λόγο με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Α, να το άλλο celebrity. Να το celebrity. Τόση ώρα το γύριζε γι' αυτό για να μας. Ναι. Κάνω πλάκα, ε. Όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Σας τραγουδούσε ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Ναι, εγώ είμαι στο κάτω το κρεβάτι, αυτό στο επάνω. Έπαιξε την κιθάρα και δεν μπορούσε να παίξει. Μη λέει ρε Πάπη, δεν κατεβαίνεις εκεί κάτω. Να παίξεις. Δεν ανεβαίνεις πάνω να κατεβώ κάτω. Την κάνατε την τράμπα. Έγινε. Λοιπόν, κάθε βράδυ στο λόγο μέσα γινόταν της τρελής. Τράγκα. Βγήκαμε πολλές. Ναι. Η πρώτη έξοδο που βγήκαμε έξω, ήμασταν 4.000, ούτε 1.000 άτομα δεν γύρισαμε. Ωχ! Οι σωτσίδες δεν ήξεραν ποιους να πιάσουν, της τρελής είχε γίνει. Μιλάει την ημέρα, δηλαδή,
όλοι μαζί. Αναφορά. Δεν ξέρω αν ξέρει κανένα το όχι. Το... Και πάνω στο βουνό. Όλο το τάγμα. Ο... Λοιπόν, έγινε τη τρελή. Ναι, με τον Πουλόπουλο. Καψώνει, ναι. Και μα βγάλαν τα φώτα. 20 μέρες φύγαμε από εκεί πέρα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Πήραμε ειδικότητα, πήγαμε Αθήνα. Ναι, έγινε. Στο Κεβόπ, πολυμιστή. Α, ήταν και από εκεί τώρα. Κεβόπ. Και τι είμαστε τώρα, σε πόσους μήνες θητής είμαστε? 9. Έχουμε ακόμα δηλαδή 1,5 χρόνο. Ναι, 9. Στο κέντρο 9 είμαστε τώρα. 1,5 χρόνο έχεις. Σαν να την υπηρετώ, εγώ αισθάνομαι. Περίμενε. Τώρα πες μας για την πρώτη σου Σκοπιά στο Κεβόπ, στο Χαϊδάρι. Για πες. Πες μας για την πρώτη σου Σκοπιά. Σκοπιά. Όχι. Άκου το. Ναι. Πήγα στα Λίβ. Ναι. Το Σερόν τα Λίβ πήγα. Στη Ροδόπολη. Το Σερόν τα Λίβ. Live and let die. Live. Πόσες μήνες ήταν τα Λίβ? Δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρω, έβγαλα Λίβ εγώ, έβγαλα. Λίβ. Λίβ τώρα, μωρέ, τώρα τι θυμόμαστε. Ας δούμε τώρα τα σημερινά τι γίνεται, δεν πειράζει. Πήγαμε για υπαξιωματική. Και έγινες 19 αντιγελοχίας. Σε κόψανε. Και είμαστε ακόμα στο τρίμηνο. Σε κατάλαβα. Τετράμηνο. Όχι, η ειδικότητα δικιά μου δεν βγάζει λοχίες, δεν κανείς. Μάλιστα, ξέρω, ναι. Εμείς είμαστε εσύ. Ναι. Εκεί του πυρδικάρι τα κάρβουνα. Ναι. Τα είχαμε λανιάσει εκεί πέρα. Ναι. Από καψόνια. Ναι. Πω το πυρδικάρι. Μετά πες μας για τη μετάδοση στο φύλλο πορείας. Όχι. Στο φύλλο πορείας. Όχι. Ανεβήκαμε σε ένα φορτηγό επάνω. Πήγαμε στη Βιρόνια. Πήγα. Ναι. Τέτοιο. Ναι. Στη Χερόνια. Πώς δεν έφτασες. Ναι. Βιρόνια. Στο Πετρίτσι δίπλα. Ναι. Κάνω. Πάτη ριδογνωσία τώρα μαθαίνουμε. Ναι. 3 μήνες περιμέναν απόσπαση για την Κύπρο. Πού είμαστε τώρα, σε πόσους μήνες τι είμαστε? 13. 13 φτάσαμε. Σε 6. Σε 6 μήνες. Μα όμως 6 μήνες είναι αυτό. Απόσπαση για Κύπρο. Όμως σου τη θητεία δεν σταματάει πουθενά. Είμαστε εκεί για να φύγουμε για την Κύπρο 12 άτομα. Ναι. Φύγατε τα 4. Οι 8 φύγανε. Ναι. Εμείς 4. Ακόμα, σε πέτυχα, ναι. Δεν πειράζει, μπορεί να σε καλέσουν. Τι βίσμα έχει και δεν έφυγε. Τέλο πάντων. Εντάξει. Όχι, ρε. Δεν να φύγουμε κι εμεί. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσει όμω, κύριε Μπάμπη. Τι θα γίνει. Πέρα στη θητεία. Ναι. Να βγάλουμε λεφτά. Έχω απόσταση. Ναι. Στο Μεσολόγιο εκπαιδευτή να πάω κάτω. Τι δουλειά έχει στη Τουρλίδα, βρε. Στη Τουρλίδα να πα εκεί, βρε. Εκεί μα πήγα. Κουνούπι. Ναι. Μάλιστα. Είχαμε πήξει εκεί πέρα. Πω. Μάλιστα. Καμιά άδεια δεν πήρες. Έγινε. Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τέλειος. Τι είναι πάμε. Διαφημίσεις. Αύριο θα με πάρεις. Τα στρατιωτικά δεν κλειώνει. Αύριο θα με πάρεις για να με πεις πως έτρεχες στους καινούριους στο Μεσολόγιο. Εντάξει. Θα με πάρεις. Μα 27 μήνες θητεία τώρα, άμα την ακούσουμε όλοι στο ραδιόφωνο. Καλά. Άκου τώρα. Εγώ τώρα. Είναι δυνατόν. Και ήμασταν, εγώ μετρούσα τώρα. Μπα, ούτε φτάσαμε. Ήμασταν ούτε καν στο εξάμηνο. Ήμασταν. Τρία χρόνια φαντάρικα. Τρία χρόνια φαντάρικα. Άμα τα ακούσουμε όλα τώρα ραδιοφωνικά εδώ. Ακούσει. Μάλιστα. Μα πήγε την εκπαίδευση και αύριο για το μενού. Τι φαΐ είχαν τότε. Γαλέτα και μπομπότα. Όμω. Το καταπληκτικό τραγούδι μέσα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Το Happy Day. Το θυμάσαι το όμω του Διονύσου Σαββόπουλου. Happy Day. Δεν το έχει πουθενά εδώ η θητεία. Μιχάλης Μενιδιάτης. Happy. Λοιπόν, εσεί που είπατε τώρα Happy, τα Night Sur Cups. Τα φυσικά προϊόντα, τα ανέστηλε. Ήταν λέει για. Στη δική τη λειτουργία, αλλά τα δηλώναν φυτικά και βγάλανε πόρισμα ότι έχουν μέσα και χημικά. Ναι. Οπότε, μάγκε λέει, μην τα πάρετε αυτά. Τα Natural Cups. Δεν τα ξέρω τα. Τσουτσουμπαρούτ. Τι κάνουν, τι είναι αυτά. Φυτικά προϊόντα, λέει. Σκευάσματα, ξέρω. Σκευάσματα, ναι. Ντόπα, ντόπα. Ντόπα, ναι, είχαν μέσα ντόπα, λέει. Από αυτά. Είχαν μέσα δηλαδή το υλικό που έχουν τα Viagra μέσα. Α, ναι. Και τι, αυτό είναι απαραίτητα κακό. Γιατί? Δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να τα πάρει, λέει, μη συνταγή γιατρού, γιατί άμα έχει θέμα με το Moderna, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Α, θα μείνει. Ναι, φυτικά, αλλά. Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα σκευάσματα? Φυτικά, λέει, για... πρόκειται για σκεύασμα που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ναι, ποιοι τα παίρνουν αυτοί που πάνε στα γυμναστήρια, στα έτσι, στα όχι, ρε, όχι, ρε, για το φυτικό προϊόν για τη συντηρητική λειτουργία. Α, ναι, φυτικό όμω. Φυτικό, φυτικό. Αλλά είχε μέσα, αλλά είχε μέσα και τέτοια. Ναι. Θα σε κάνει να πούμε. Οπότε, happy day. Αυτό η ιστορία. Λοιπόν. Στο NBA νωρίτερα τα ξημερώματα Orlando Magic, Toronto Raptors 91-93, Washington Wizards, Los Angeles Clippers 125-118, Miami Heat, Brooklyn Nets 92-104 και New York Knicks, Portland Trail Blazers 114-118. Είναι εβδομάδα Euroliga διπλών αγώνων. Χθες
Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Γερμανία την Bayern, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε ιτηθεί με 62-72. Ναι, Ανατολού Εφές Μακάμπι Τελαβίβ 90-77. Φενέρμπαχτσε Νταρουσάφακα 179. Και Ρεάλ Μαδρίτης Γκραν Κανάρια 89-76. Ο Άρης έπαιξε τίποτα, αυτό είχε ένα μάτς νομίζω. Η ΑΕΚ κέρδισε μέσα στην Αντβέρπ με 64-71. Και ο Άρης νομίζω έδωσε το τελευταίο παιχνίδι, θα το δώσει τώρα για το περιβόητο αυτό FIBA Euro Cup. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα. Έλα. Champions League απέναντι στην Τενερίφη. Τι ώρα είναι το συγκεκριμένο μάτς, αναρωτιέμαι και θα το απαντήσω και μόνος μου ευθύς αμέσως. Τενερίφε ΠΑΟΚ στις 9.30 το βράδυ. Για την Euroliga, Kim Ki Budosnost, CSKA Moskva Žalgiris Kaunas, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα και Μιλάνο Μπασκόνια, το προγραμματάκι της σημερινής ημέρας. Ενώ έχουμε και Football League, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ένα βόλυμη. Έχουμε βόλυμη, βεβαίως. Έχουμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδια. Κάτι θα ρημάδο κάνουμε τη σημερινή ημέρα. Θα δούμε. Βέβαια τον ΠΑΟΚ τώρα τον έχουν μαζί. Ωραία, θα ήταν τον ΠΑΟΚ γύρω σε 7.30. Ας πούμε, να δεις ΠΑΟΚ, ας πούμε, μετά να δεις και Παναθηναϊκό γύρω Λίγκα. Να δεις και κανένα ματσάκι που θα έχει μεσημεριανό. Το προγραμματάκι για την. Ποια αγωνιστική είναι αυτή, Τετάρτη-Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Μία από τις δύο. Κασιόπη, Δοξαδράμα στις 3 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Καραϊσκάκη, Εγινιακός. Αίτη, το Σπατών, Παναχαϊκή. Βόλος, Εργοτέλης. Ηρόδοτος, Απόλλων Πόντου. Πλατανιάς, Κισαμικός. Και Σπάρτη, Τρίκαλα. Ο Ηρακλής, λογικά τι? Θα παίζει αύριο, ναι, στις 3 η ώρα με τον Απόλλων Λάρισσας. Ίσως να είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν είναι ότι έκανε η εθνική πιτσιρικάδες άντρα 21 χθες. Χάσανε. Χάσανε στο πρώτο ημίχρονο χι ήταν. Μέχρι νομίζω έχασε η ομάδα και δυσκόλεψε το. Σόπα, είχαμε μπροστά Λάμπρο, Κουλούρι, Λάμπρο. Ήταν με την Αυστρία, δεν παίζαμε. Ναι. Νομίζω χάσαμε 1-0, αν δεν κάνω λάθος κάπου το. Και παίζανε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Του είχαν μονότερμα. Ναι, το είδε. Φρούδε γνώρισε την ήττα από την Αυστρία με 1-0 στο δεύτερο παιχνίδι και αποκλείστηκε από την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική μα εδώ τι είχε λήξει, παίζαμε διπλά παιχνίδια. Ωραία ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Και υποτίθεται παίξαν όλα τα ατού. Πήγε ο Κουλούρης εκεί, Λιμιός, Γαλανόπουλος, ο Λάμπρου. Με τους Αυστριακούς έπαιζες. Λογικά θα είχαμε χειρότερο αποτέλεσμα. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, από την αθλητική και αγωνιστική δραστηριότητα. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε εδώ με την δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βεβαίως. Και Λόγο Επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του περιβόητου Nations League στην πρώτη του φάση. Θες με τα παιχνίδια Πορτογαλία-Πολωνία 1-1, Σουηδία-Ρωσία 2-0, Μαυροβούνιο-Ρουμανία 0-1, Σερβία-Λιθουανία 4-1 με τον Μπρίγιοβιτς να σκοράρει, Σκωτία-Ισραήλ 2 έβαλε. Ένα έβαλε. 3-2, Κόσοβο-Αζερμπαϊτζάν 4-0 και Μάλτα-Νίσι-Φερόε. Το χάσα αυτό. 1-1. Nice. Πλέον πώς έχει διαμορφωθεί η όλη κατάσταση που προσπαθούμε να αλλιεύσουμε και εμείς τεχνογνωσία και ουσιαστικά να ερμηνεύσουμε το πώς και το γιατί δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη διοργάνωση. 55 συνολικά ομάδες πήραν μέρος, χαμογέλασαν 16 καθώς μένουν στο κόλπο για ένα από τα 4 εισιτήρια. Το ένα θα δοθεί το καλοκαίρι, θα γίνει ένα άτυπο κανονικό Final Four των μεγάλων ομάδων, των τεσσάρων της πρώτης κατηγορίας και οι υπόλοιπες σε βάθος 2 χρόνων θα κερδίσουν το εισιτήριο για την φάση του Euro 2020. Όχι, σε 2 χρόνια θα έχουμε μπαλίτσα. Το επόμενο καλοκαίρι τίποτα. Ναι. Πάλι καλά που θα έχει κανένα μουντομπάσκετ. Α, μπασκετάκι. Θα έχει μπασκετάκι, αλλά το μπασκετάκι θα είναι πολύ αργά. Νομίζω λογικά θα γίνει και Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Γιάννης, θα είναι αυτός ο Γιάννης. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Αλλά έχουμε καλούς, δεν νιώθουμε. Μάλιστα. Τώρα, καλημέρα στην γραμμούλα μας. Έχουμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλώς τον γραμμούλα. Καλώς τον να. Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι. Σκίστον. Ναι. Επειδή είναι κάτι που δεν μου αρέσει, το βλέπω καθημερινώς. Mm-hmm. Και μόνο σε αυτόν τον σταθμό θα μπορούσα να το καταγγείλω, γιατί mm-hmm. μας ακούει όλος ο ΑΣΤ και όταν ακούει όλος ο ΑΣΤ, mm-hmm. ακούει όλη η Θεσσαλονίκη. Νιώθουμε, ναι. Νιώθουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος περίπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από την απέναντι μεριά, υπάρχουν κάποιοι ρακοσυλλέκτες,
οι οποίοι έχουν στρώσει στρώματα σε μια οικοδομία από κάτω γύρω στις 10, ναι. Έχουν και τα καρότσια τα οποία τα έχουν παρκαρισμένα πάνω στον δρόμο. Και είναι μια εικόνα πολύ τρομακτική, παιδιά, είναι φοβερή. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκομαι, σε ποια χώρα βρίσκομαι, ρε παιδιά. Άμα το δείτε θα καταλάβετε, δηλαδή με πώς σας το λέω, πώς το εννοώ. Μια κατάσταση πολύ χαλιά. Δηλαδή αυτός ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Είναι καθημερινό φαινόμενο τώρα εδώ και μήνες. Ναι, είναι αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας, του οικονομικού συστήματος, ναι, που ζούμε. Ναι, όμως να ξέρετε ότι αυτοί δεν είναι Έλληνες, να το ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να το πάω διαφορετικά. Ο φτωχός ότι και να είναι. Έλληνες αυτοί. Ναι, έχει σημασία άμα είναι ο φτωχός και ο άστεγος Έλληνας ή ξένος. Είναι φτωχός και άστεγος. Ναι. Έχει διαφορά. Το φτωχό το καταλαβαίνω. Ναι. Όχι με τα καρόσια τα οποία τα έχουν σταματημένο στους δρόμους επάνω. Μάλιστα. Και εμποδίζουν κιόλα. Είναι κάτι πολύ. Αυτό το θέμα με. Μου λες τώρα για μοναστήριο εδώ, δεν γίνεται στο κέντρο, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί που πλακώνει. Εντάξει, τώρα τα δικαιολογήσουμε, δηλαδή, ρε παιδιά. Τώρα είναι φοβερό πράγμα. Μάλιστα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα υποτιθέμενη. Παλιά. Δύσκολα να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Πολύ δύσκολα. Τώρα δηλαδή κάτι δεν πρέπει να διορθωθεί από το ζαβητή χώρα. Τι να πω. Τουλάχιστον στην πόλη μα. Τουλάχιστον στην πόλη μα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Κανένας δεν συγκινείται. Όχι, κανείς. Βγαίνουν και αργότερα, συγγνώμη λίγο, βγαίνουν αργότερα στους δρόμους επάνω, περπατάνε. Δηλαδή αισθανόμαστε ότι, τι να πω, τα μάτια μας πρέπει να τα έχουμε 14. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς με τα καρότσια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε καταλαβαίνω, ναι. Έχεις δίκιο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ο επόμενος. Τεταρτούλα πάει εβδομαδούλα. Νάτος. Έλα, κάνε κάτι. Εδώ, κύρια, έτσι. Και πάμε στα αβράσνα. Καλά, είπες αποτελέσματα και πλερωά σήμερα. Α, ναι, έπαιξες Nations League. Μια τετραδούλα. Δεν μας τα λες εδώ. Διαφώτισε μας γκουρού του στοιχήματος. Άμα είχες με ζεκλίκια τώρα θα... Έτσι. Σφάλμα. Το χρήμα θα έκανε κύκλο. Έπιασες Nations Leagues. Ναι. Ναι. Παρασκευή θα παίρνεις εδώ, τα λέμε τα ποσοστά εμείς που δεν πιάνουμε τίποτα. Προφητείες. Κάνουμε και δικιά σου στήλη. Προφητείες. Εγώ μια φορά τα έδωσα, ρε, στον πάτο και τα πιάσα όλα. Ναι. Όχι, ρε μάγκα. Ναι. Τι ψέματα είναι. Φυσικά θα κάνουμε πασχάλι στήλη τώρα, δεν έχει, δεν γλιτώνει. Θα κάνουμε πασχαλιά. Πασχαλιά. 50 ναι. ευρώ θα παίρνω. Δεν ναι. με ενδιαφέρει, ό,τι θες να σου δίνω αρκεί να τα βγάζεις. Και 10% επειδή. Τι να βγάζεις, μισό ευρώ πες και κλαις, ρε. Κλαίω, τι να κάνω αφού δεν πιάνω τίποτα, ρε. Είμαι το γύρι του στοιχήματος, το κρυάρι. Μαλάκωσε πολύ ο καιρός, καλό αυτό. 18 βαθμούς θα έχει το μεσημεράκι. Μια χαρά εσύ. Ναι. Μην μιλάς καθόλου το πετρέλαιο. Ναι, καλά, ναι. Εννοείται. Και ένα 18 πόσο έχει. Τώρα δώσε ρεπορτάζ που βρέχει, σε ποιες περιοχές που κινείσαι. Τώρα δεν βρέχει. Τώρα είμαι Μουδανίων, δεν βρέχει. Καλό αυτό. Κατά τις 3-3.30 εκεί Καλαμαριά που ήμουν έρχεται πολύ πράγμα. Ναι. Και εγώ βγήκα με μουσώνες, λέω, εκεί με καταιγίδες, με βροχές, με αγέριδες και έφτασα στο κέντρο και δεν είχε τίποτα. Τροπικός το εγώ καιρό σήμερα. Έτσι. Από τώρα ας πούμε παίξτε, γιατί μπορεί να το φράξει όλα τον Άρη διπλό, αν τον είχα μια δυο φράγκα. Έτσι, δώστε αυτά. Βιολές θα τον δίνει. Ναι. Εκεί, 1.90 με 2. Αυτά να τα δίνεις. Τόσο φαβορί, τόσο φαβορί. Ναι. Κάτσε, να το παίξουμε αυτό. Να το ρίξουμε μια ματιά. Ναι. Να το παίξουμε δου-δου. Δου-δου. Διπλό, ναι, θα σου πω τώρα ευθύς αμέσως το φιάρις πόσο είπε, τι είναι 90, 2.70 το δίνει το διπλό. 2.70, value bet. Όχο, δώρο. Θα το παίξει διπλό ο Μπαμπίνο. Δώρο. Θα πιάνει κανένα τάλιρο. Όχο, oh, παραπάνω από τάλιρο. Θα πάρεις κανένα τριαντάρι. Εδώ είσαι, λοιπόν, α όχι. 4.45. 4.45. Ναι. Δεν βάζεις εσύ και ποτέ το χέρι στην τσέπη, ένα μήνα θα βγάλεις. Μια χαρά είναι. Εδώ είσαι, καταγράφεις, 21 του Νοέμβρη, εκπομπή είναι ηχογραφημένη, διπλό ο Άρης. Διπλό και εγώ το δίνω, από ημίχρονο. Από ημίχρονο, μάλιστα. Απέναντι στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ποιος είναι το ζόμπι Παντελίδης, τους έχει σφίξει. Νίκος Παπαδόπουλος versus Σώμας Παντελίδης. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για άλλους. Όχι, ναι. Εάν μέχρι το 50-60 το παιχνίδι πηγαίνει 0-0. Παίξε πέναλτι υπέρ το δίπλα. Ποιος είναι ο δίπλα, ο Πόλων Καλαμαριάς. Η συνοικία. Ο Αλφα Σίγμα πέρα. Σε ρε, πονηρέ. Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Η Οσία ξένη. Πέρα, να πούμε, είναι πιο πονηρός από μένα. 7 χιλιόμετρα πιο ψηλά είναι το χωριό του. Ο παγωμένος χρέος. Μάλιστα. Δεν μου λες, άμα έρθει τώρα κανένας Μουζενίδης στο μπάσκετ που λέγεται τι. Πώς το βλέπεις. Εγώ, φίλε, άμα δεν πέσουν υπογραφές, δεν πιστεύω ότι. Καλά, σίγουρα, εντάξει, ναι. Θα γεμίσει και το παρατάκι, ρε τώρα. Ο ίδιος διαψεύδει. Εδώ έχουμε δει και ήμασταν και παρόντες Άραβες
να τρέχουν οι γύροι πάνω τους με πέδιλο και κάτω. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Θα γεμίσει το παρατάκι, ρε. Όταν τους είδα εγώ αυτούς, λέω, αυτούς άμα τους γυρίσει ανάποδα, ούτε οι τσέπες οι άδειες δεν θα πέσουν. Πέδιλο από άραβες άλλο τίποτα με τα ρολόγια εδώ στη χώρα μας. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Στην εργατιά του Πενθυμέρου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Πάμε να ρίξτε το δελτίο σε ένα κάδο ανακύκλωση από τώρα να μην παίρνει τον κόσμο. Έτσι λες εσύ. Τα μόνα χρήματα που έχει πάρει, Πασχάλη, είναι αυτά που έπαιξε σε, να νικήσει ο ΠΑΟΚ και το ξέρει. Και τότε με τον Άραβα. Ναι. Στο 157. Ναι. Ήσουν και εσύ, Πασχάλη. Και ήσουν από δίπλα να σε κεράσει κανένα τάδι. Δεν ήταν στο 157, ήταν τότε τα γραφεία του Άρη ήταν στην Αιγαίου. Βρε, στο 157 ήταν. Έλα, υπερβολές. Δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και για τον προηγούμενο. Όπα. Υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι και τώρα κυκλοφόρησε η είδηση, το 16. Πέθανε ένας άστεγος Έλληνας στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι τώρα την πόλη. Ναι. Αν θέλεις, κουγκλάρισε τον Μπάμπη και διάβασε το. Πέθανε περιμένοντας το σκύλο του να τον πάρει από το αστυνομικό τμήμα. Κουγκλάρισε λίγο και διάβαστο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και είναι αφιερωμένο στο φίλο που τον ενοχλούν. Γενικά αυτοί από κάποια άσχημη στιγμή στη ζωή τους έχουν βρεθεί. Η φτωχή είναι φτωχή και είναι αποτέλεσμα του οικονομικού συστήματος που ζούμε. Για έναν Έλληνα και πώς το συμπεριφερθήκαν οι Βρετανοί. Και τι έγινε ο Βρετανός αστυνομικός που τον άφησε και να κοιμηθεί έξω. Και υπάρχουν πάρα πολλοί και Έλληνες άστεγοι. Οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους με καρότσια. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι καλό και διάβαστο. Είναι πολύ ωραίο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαο, τσαο. Για γουγκλάρι σου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι η είδηση που τώρα έχει βγει. Πριν από 11 ώρες βλέπω εδώ πέρα στο zoogla.gr. Ένας άστεγος στο Λονδίνο πεθαίνει περιμένοντας τον σκύλο του. Πού τον έχασε το σκύλο. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός, αφού δούλεψε, λέει, για 11 χρόνια ως delivery boy στο Λονδίνο, ξαφνικά έχασε τη δουλειά του και άρχισε να μένει στο αυτοκίνητό του. Έως ότου το έχασε και αυτό, περιπλανιόντας στους δρόμους μέχρι τη στιγμή που κατέφυγε σε κάποιο πρεσβυτέριο. Ο εφημέριος το βοήθησε και από τότε η κοινότητα άρχισε να το αντιμετωπίζει με συμπάθεια. Κάποιες ορισμένες φορές του προσφέραν τα ναύλα ώστε να μπορέσει να πηγαίνει στο αεροδρόμιο του Χίθρου, που και κοιμόταν σε κάποια ζεστή γωνιά. Οι διοικητικοί πάλι του αεροδρομίου το συμπάθησαν και γρήγορα του προσέφεραν φαγητό. Ήταν άστεγος στο Uxbridge και ημιμόνιμος κάτοικος στο Χίθρου, μέχρι όπου κάποιοι υπάλληλοι της British Airways πήραν την πρωτοβουλία και μέσω ενός συντόμου εράνου συγκέντρωσαν 6.000 στερλίνες, έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να καταφέρει να γυρίσει στην πατρίδα του. Γιατί ήταν μετανάστης αυτός ο άστεγος. Το όνομά του Περικλής Μαλαγαρδής, διαβάζω το δημοσίευμα από το zoogla.gr, αλλά τον φωνάζαν Πέρι. Στις περιπλανήσεις του Περικλής κάποια στιγμή έπεσε πάνω σε ένα σκύλο και από τότε έγινε αναχώριστη. Έμειναν λίγες εβδομάδες για το μεγάλο ταξίδι πίσω στην Ελλάδα και σύμφωνα με πληροφορίες και ακόμη οικογένεια, τα παιδιά του δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Μετρούσε εβδομάδες για την επιστροφή, όταν για κάποιο λόγο οι αστυνομικοί του οπικού τμήματος του Uxbridge πήραν το σκύλο και τον έδωσαν υπό επιτήρηση ειδικά κλουβιά μέσα σε αστυνομικό συγκρότημα. Εκείνη την ημέρα έκανε πολύ κρύο και θερμοκρασίες είχαν αγγίξει το μηδέν. Ο Περικλής το βραδάκι πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ζήτησε να πάρει το σκύλο του, αλλά ο αστυνομικός βάρδιας του είπε ότι έπρεπε να περιμένει στο πρωί. Κάθισε στην είσοδο του ΑΛΦΑΤΑΦ, αλλά άρχισε να καπνίζει με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να το βγάλει έξω στο δρόμο. Το επόμενο πρωί, σχεδόν χαράματα, ένας εργαζόμενος στο αστυνομικό τμήμα σκόνταψε πάνω στο παγωμένο κορμί του Περικλή Μαλαγαρδί. Περιμένοντας το σκύλο του, αλλά δεν τον έβλεπε ποτέ ξανά. Ο θάνατός του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην κοινότητα του Uxbridge και έκρηξη θλίψη εκείνους εργαζομένους στο Χίθρο που τον είχαν περιθάλψει και είχαν οργανώσει έρανο ώστε να βρεθούν τα χρήματα ώστε να επιστρέψει ο Περικλής, ο άτυχος Περικλής στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Ο αστυνομικός που είχε διατάξει τον Έλληνα μετανάστη να βγει από το ΑΛΦΑΤΑΦ, τιμωρήθηκε από το Βρετανικό, από το Αγγλικό κράτος. Ναι, αυτό. Μπορεί να συμβεί δηλαδή για οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε μέρος της γης, αν για κάποιες συγκυρίες που πολύ εύκολα μπορεί να διαμορφωθούν. Αγόρι μου, περικλέξω το τμήμα. Πάνε κάπου βολέψου. Αυτό δεν τον αφήνανε, επειδή ήταν άστεγος και κυκλοφορούσε από εδώ και από εκεί. Βρε αστυνόμε, βρε άστο τσιγάρο, άστο να μέσα, δεν θα ξανακαπνίσει. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι, σημασία έχει το πώς μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να χάσει τη δουλειά σου, και είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων εδώ και συνανθρώπων μας.
ανεξαρτήτου καταγωγής, φύλου, χρώματος, οτιδήποτε. Γιατί δεν κοιτάει ο καπιταλισμός, δεν κοιτάει το που ανήκεις. Καπιτάλ. Κοιτάει καθαρά το ότι είσαι μια αναλώσιμη μονάδα, ανθρώπινη μονάδα στην παρούσα φάση. Κατά τα άλλα, στα αθλητικά μας και μιας και πιάσαμε τα Nations League, Ολλανδία, Αγγλία, Ελβετία και Πορτογαλία είναι οι τέσσερις εθνικές ομάδες που κατέκτησαν στην πρώτη θέση στους τέσσερις ομίλους του League Α και θα αναμετρηθούν αναμεταξύ των το ερχόμενο καλοκαίρι σε δύο ημιτελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό. Η νικήτρια εξ αυτών, η ομάδα που θα πάρει δηλαδή την πρώτη θέση, θα κερδίσει απευθείας και την είσοδό της στο Euro 2020. Από εκεί και πέρα, οι άλλες τρεις εθνικές ομάδες που θα πάρουν αυτόματο το εισιτήριο θα προκύψουν βάσει του συστήματος της UEFA. Θα μπουν στην αρένα με στόχο την πρόξη. Αυτό δεν έχω καταλάβει και του λέει τώρα εδώ. Βάσει του συστήματος της UEFA, οι τέσσερις ομάδες που πήραν την πρώτη θέση στους ομίλους της League V θα μπουν στην αρένα με στόχο την πρόκριση τον Μάρτιο του 2020. Ενώ το ίδιο θα συμβεί, δηλαδή οι κάθε τέσσερις πρώτες θα παίξουν το αντίστοιχο Final Four. Αυτές φυσικά θα πάρουν μέρος αν δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν μέσω της διαδικασίας των προκριματικών που θα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ή τι σημαίνει ότι τώρα στις 2 του Δεκέμβρη νομίζω θα γίνει κλήρωση για τα προκριματικά, θα παίξουν κανονικά. Καλά. Και αν δεν πάρουν το εισιτήριο, δηλαδή μέσω από αυτής της διαδικασίας, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ουσιαστικά. Ναι. Δεν είναι ότι θα το κερδίσουν τώρα και μετά θα πηγαίνουν και θα είναι γιόλο. Κατάλαβα. Ότι θα πρέπει πρώτα να κερδίσουν. Χαμπάρι δεν έχουμε, τι γίνεται, ούτε αυτοί ξέρουν. Θα το κατάλαβες. Είναι πιο απλό. Είναι πιο. Παίζουνε ρε παιδί μου μέχρι το 2. Πότε ολοκληρώνει. Ξεκινάει η διαδικασία, θα ξεκινήσει φαντάζομαι του χρόνου το Σεπτέμβρη. Ωραία. Θα δώσουν προκριματικά όλο το 19 και μέχρι τα μισά του 20. Ωραία. Θα είναι στους ομίλους αυτό των 6-7 ομάδων. Φέρω, Ελλάδα, ξέρω εγώ τον Ατάλο. Αν αυτές οι ομάδες που έχουν βγει στα οι τέσσερις πρώτες της κάθε κατηγορίας δεν κερδίσουν το εισιτήριο από εκείνη τη φάση, την κλασική, την παραδοσιακή, θα ξαναπαίξουν αναμεταξύ των. Θα παίξουν ένα Final Four και ο νικητής αυτού του Final Four θα κερδίσει το εισιτήριο. Και οι ομάδες αυτές είναι από το League One, όπως είπαμε, Ολλανδία, Ελβετία, Πορτογαλία, Αγγλία. Από το δεύτερο group, οι πρώτες δηλαδή, Ουκρανία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Δανία και Σουηδία. Από τον τρίτο, Φιλανδία, Νορβηγία, Σκωτία, Σερβία. Και από τον τέταρτο, Γεωργία, Λευκορωσία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Κόσοβο. Πω, θα παίξουν αναμεταξύ των. Αυτό θα έχουμε Κόσοβο. Ωραίο γούστο αυτό. Πουγουδουμού. Εντάξει, μια χαρά. Πουγουδουμού, Κόσοβο. Αυτά είναι γούστα. Το Κόσοβο από εκεί που δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν υφίστατο οντότητα, μια χαρά, έκανε και εθνική και τέτοια. Και θα κάτσει να σκάσει. Να δεις Κόσοβο τώρα στο Euro, Ωραία, μάγκα. Ελλάδα έξω. Από τα λέει ο άλλος, εγώ όταν ήμουν εκεί, K4. Πού να ξέρει, βέβαια. Νατοϊκή δύναμη. Δυνασυσίτιο αυτό είναι εκεί. Έτσι, και αυτό τώρα έρθει και με βαράει. Ήταν παίχτη αυτό. Τα γκολάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις, Παμπή, ο Βάκης. Έλα ρε αγόρι μου, πού είσαι εσύ? Ταξιδεύω συνήθως, πού να είμαι. Α, σε χάσαμε. Πολύ, πάρα πολύ ομίχλη, παιδιά, μετά τα διόδια, τα μάλγαρα με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Κλασικά. Ναι, δηλαδή στα 10-15 μέτρα το μπροστά στο κίνητο δεν το βλέπεις, πρέπει να πλησιάσεις πολύ. Μάλιστα. Ναι, έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, παιδιά, τώρα το θέμα των άστεγων ανοίγουμε πολύ μεγάλη. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι. Να το πιάσουμε. Ναι. Ναι. Και πρωί και από πού να το πιάσεις, όχι δεν είναι από πού να το πιάσεις και πού να το αρχίζει, παιδιά, γιατί αυτό που είπατε πολύ σωστά δεν είναι το αν είναι άσπρος, μαύρος, Έλληνας, οτιδήποτε είναι. Από τη στιγμή που είναι εδώ πρέπει λίγο να είμαστε λίγο και πιο ευαίσθητοι, δηλαδή και η συμπεριφορά τους και αυτοί και οι δικοί μας, τέλος πάντων, εντάξει. Είναι φτωχός αυτό και όλοι είμαστε εν δυνάμει φτωχοί. Ανά πάση στιγμή μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση και να είμαστε του πεταματού. Και να μην μας δίνει κανείς σημασία και να μας προσπερνάει. Βρεθήκανε, δεν ξέρουμε γιατί βρέθηκαν εκεί. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όχι, όχι. Ναι, όχι, δεν ξέρουμε. Ναι. Κάθε ένα στο τι σταυρό που κουβαλάει που λέτε το τραγούδι είναι λογικό. Έτσι, εγώ έχω. Επειδή τρέχω, ρε παιδί μου, γνωρίζω ότι τρέχω στο κομμάτι, είναι κάπου εκεί κοντά στα δικαστήρια ένα κύριο. Κατά καιρούς του έχω πάει κάτι πράγματα. Ευγενικός, ούτε να δημιουργήσει κάτι. Βέβαια, δεν είναι. Και έχω δει και Έλληνες άστεγους που μου λέει άλλο. Φίλε, θα μου δώσει και λοιπά να πάρω ένα καφέ. Πήγα τους αγόρασα εγώ ένα καφέ. Μέχρι και το αυτοκίνητο μου προσέχανε, ας πούμε. Σε διαφάση. Δεν είναι τώρα να τα. Να είμαστε λίγο πιο. Anyway. Ναι. Αν το φτωχό το ρίχνεις μια κλωσιά και τον σπρώχνεις ακόμα πιο πολύ στα τάρταρα, αυτό πάει πίσω όλη την κοινωνία. Ας πούμε. Δημιουργεί διάφορα. Όλα παιδιά είναι θέμα παιδείας. Το έχουμε ξαναπεί. Anyway. Λοιπόν, από πάμε, εκεί πέρα να τελειώσει. Ναι. Εντάξει, να πούμε ξανά σε ρυθμούς. Γουστάρω πολύ τον παλίκαρο τον Αριανό, έτσι, πάρα πολύ. Μ' αρέσει το στυλ του, η καζούρα του. Μ' αρέσει αυτά που λέει, αλλά
τώρα διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Για ποιον μιλάτε κύριε, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Ένα παλικαράκι που βγαίνει εκεί. Το Πασχάλη, το Πασχάλη. Ναι, 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 αυτός, ναι, ωραίος, ωραίος. Το τέμι, ο Πασχάλης είναι το τέμι. Πασχάλη είναι φίλε κολόνα. Εννοείται. Ναι, είναι ωραίος. Έτσι, κοίταξε, είναι ωραίος. Σου λέει, έχω... είναι ωραίο να υπάρχει το χιούμορ και η καζούρα μεταξύ μας. Αυτό που μας δίνει ζωή. Είμαστε, δηλαδή... είμαστε η εκπομπή κάποιος... που τα ευνοεί όλα αυτά. Αφήνει και την καζούρα, αφήνει και τις τέτοιες. Ναι, τώρα άμα κάποιος παρεξηγηθεί με... με τέτοια δεν είναι. Άμα παρεξηγηθεί το σταματάς και την καζούρα. Σου λέει, έχω Παντελίδη, νέο τεχνικό, νέο coach, ψυχολογία. Οι παίχτες πρέπει να δείξουν γιατί θα αναπροσαρμόσει τα πλάνα. Δεν θα είναι οι ίδιες θέσεις και οι ίδιες κατευθύνσεις μέσα στην ενδεκάδα, οπότε ο σύνδεσμος σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λειτουργεί ενισχυτικά. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσε να κάνει η ομάδα του Άρη, να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, ήταν να διώξουν τον προπονητή που είχαν. Ναι, διαφωνώ, αλλά δεν πειράζει. Λες εσύ που είσαι απ' έξω, αυτό λένε οι Αριάνοι, ότι είσαι πονόψυχος και είσαι απ' έξω και τα λες. Όχι. Ναι. Εγώ μιλάω παιδιά απόλυτα ποδοσφαιρικά. Ο Πάπης γνωρίζει το πόσο καλά γνωρίζω το ποδόσφαιρο, εγώ νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και θα τα ήθελε η ομάδα ένα ηλεκτροσοκ, δοκάρι και έξω, είσαι γκασμάς, δοκάρι και μέσα, φταρά μου και έτσι. Λεπτομέρειες είναι. Ούτε καν δοκάρι και έξω ήταν όμως τα μάτς, ούτε καν δοκάρι και έξω. Αυτό ήταν το θέμα. Κάτσε ρε φίλε, εγώ να σου πω λίγο κάτι, εγώ είμαι παουσής, έτσι. Ναι. Δεν θα μου πεις τώρα με τις υποθέσεις, δεν γίνεται. Εάν έμπαινε το πέναλτι του Άρη, θα μιλούσαμε για άλλη κατάσταση. Και δεν νομίζω ο προπονητής συγκεκριμένος, άσχετα μετά θα έκανε δύο ήττες, αν έκανε από Άρη και Ολυμπιακό, να το διώχνανε. Μα σε παρακαλώ, η ομάδα ήταν αγύμναστη, δεν έκανε προετοιμασία, αυτό είδαμε. Μα είναι αγύμναστη ακόμα. Μα εγώ το κατάλαβα στη Σμύρνη, δεν γίνεται τώρα. Σμύρνη πρέση. Ναι, στη Σμύρνη, ναι, στη Σμύρνη ήσουν για στη Σμύρνη, ναι, οκ. Αυτά τα γνωρίζεις εσύ καλύτερα γιατί παρακολουθείς την ομάδα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, εγώ μιλώ σαν το τι έβλεπα μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ωραία, ότι έβλεπα μια νέα ομάδα η οποία δεν έπαιζε κακό ποδόσφαιρο. Μα ήταν απροπόνητη και αγύμναστη τώρα, δεν είναι αυτό το υλικό να... Ναι, λέει παιδί μου, δεν διαφωνώ. Απλά εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, τη γνώμη μου, έτσι. Ωραία, και δεν το λέω ούτε... Όχι, όχι, καλά λες. Καλά κάνεις. Έτσι και, μακάρι ο συγκεκριμένος προπονητής, τον οποίο δεν τον έχω σε εκτίμηση στο Παντελίδη. Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να μιλώ. Εγώ δεν προσωπικά δεν τον έχω σε εκτίμηση. Έτσι τώρα κάποιοι άλλοι, μακάρι άνθρωπος να προσφέρει. Ναι. Εμένα δεν με ενοχλεί ο Ερέρα. Ο Ερέρα να την παίξει, να είναι, ξέρει μπάλα, κάνει. Απλώς δώσε εντολή στο γυμναστή σου να κάνει γυμναστική την ομάδα. Αυτό με πείραξε εμένα. Αυτό με πείραξε. Ναι. Από αυτή την άποψη που το έβλεπες αυτό, ναι, εντάξει. Μόνο αυτό. Δεν έχω με τον Ερέρα. Καλά κάνει και τις χημίες και τα τέτοια και τα. Αλλά δώσε εντολή, είναι το team το δικό σου. Το γυμναστή και τον τεχνικό σου και τον. Του φέρνει εσύ. Είναι το team 4-5 άτομα. Είναι πολύ σημαντικό πλέον ο ποδοσφαιριστής να είναι πρώτα αθλητής. Βέβαια. Και μετά να είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Το ποδόσφαιρο πλέον δεν έτσι είναι. Παλιά. Ναι, εννοείται. Ναι, δεν είναι παλιά οι εποχές που πω από τι παιχτάρα είναι την κολλάει την μπάλα στο πόδι και μπορεί να τη δώσει την παλιά κλπ. Ναι. Τώρα, άμα δεν τρέξεις, φίλε, δεν γίνεται. Αυτά που βλέπεις εδώ και 4-5 χρόνια που και πιο πολύ τώρα στην Ελλάδα ήρθαν στο εξωτερικό πιο πολύ παλιά. Κάτι μαύρα εσωτερικά σαν σουτιέν που τα έχουν οι αθλητές. Δεν είναι τυχαία. Είναι GPS, καταγράφουν τα χιλιόμετρα στην προπόνηση και στους αγώνες που τρέχουν. Και τους ρυθμούς που τρέχουν. Από εκεί βγάζουν οι προπονητές ενδεκάδες. Τη χάνει να είμαι δρομέας πλέον μεγάλων αποστάσεων και ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις. Το χέρι μου, ας πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Οπότε είναι λογικό. Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Σε φιλούμε, καλό συνέχεια. Δρόμο και προσοχή, και προσοχή σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Εδώ, μηδέν, μας έπεσε. Ναι. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Νάτος, σε δυναμώνουμε εδώ. Συνήθως εγώ υπομονητικός. Έτσι, είσαι άνθρωπος. Εσύ, το που λένε. Ο Ιώβ. Η όβιος υπομονή που λέμε. Ιώβ. Μπράβο. Άμα διαβάσετε, παιδιά, την ιστορία του Ιώβ. Τέλος πάντων. Μεγάλη υπομονή. Θα τα πούμε αυτά μια άλλη φορά σε κάποιο άλλο θεολογικό ένθεμα. Όλα, αλλά τα χείλη των ασεβών. Λοιπόν, παιδιά, επειδή αναφέρατε για τους άσκελους. 1992, εμένα οι γονείς που ήταν μετανάστες στην Γερμανία. Ναι. Για αρκετά χρόνια, κοντά στα 20 και μετά ήταν στην Ελλάδα, εγώ και γεννήθηκα. Τέλος πάντων, το 92 τέτοιο περίπου τέτοια εποχή ξεκινάω και πάω στη Γερμανία, έχω συγγενείς ακόμα πάνω και πήγα στη Στουτγκάρδη. Ναι. Δεν είδα τότε ούτε έναν άστρογο, ούτε έναν ακυγυρνούσαμε τα βράδια, ξέρεις, τα βράδια εμείς μόνο Έλληνες, Ισπανούς και Τούρκους έβλεπα. Δεν είδα ούτε έναν άστρεγο. Δεν είδα, όχι γιατί δεν υπήρχαν, απλά τους είχαν τακτοποιημένοι. Τότε, έτσι, η Γερμανία. Η Γερμανία είναι
είναι κράτος, πώς να το πω, είναι δηλαδή μερμή για όλα. Μερμή για τον άνθρωπο. Το, ακόμα και το, γι' αυτό και είναι που είναι. Τέλος πάντων. Εχθές έκατα να δω την Εθνική Ελπίδων. Ναι. Δεν ξέρω, το είδατε το μάτι. Όχι, δεν το είδαμε, δεν το είδαμε. Το πρώτο ημίχρονο είδα. Δεν το είδα. Εγώ προσωπικά δεν το είδα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα, το βλέπουμε και στην Εθνική Ανδρών. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή η Εθνική. Και με, ναι, παραξενεύτηκα που έχασε, ναι. Ναι, ναι, έπρεπε να σκοράρει ή να κάνει. Αλλά με το που τρώει τον γκολ, κατεδαφίζεται. Τι πράγμα είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι οι δύο με την εθνική μας, νομίζω, και στην Ανδρών και στην Εθνική. Και των ομάδων μας ακόμα. Και εκεί έφαγε στον γκολ και τι έγινε, πολέματο. Αυτό έχει κόλλο, δηλαδή μετά να έχουν καταρρεύσει τα πάντα επειδή έφαγε στον γκολ. Όπως σου βάλανε γκολ, μπορεί να τον βάλεις και εσύ. Αλλά δεν έκανες ούτε μια ευκαιρία. Έκανες ένα σούτ στο 80. Κύριε Νικοπολίδη, μην παίζετε με έναν επιθετικό. Δύο γκολ θα δεν. Ο Νικοπολίδης είναι. Ναι, Νικοπολίδη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το πολέμησαν. Ελπίδων, εντάξει, οι πραγματικές εθνικές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι κατακριστικά, οι πραγματικές εθνικές που δείχνουν τάση και ταλέντα είναι οι Άντερ 19. Ναι. Αυτές τώρα οι Ελπίδων είναι 23 χρόνων, όλοι παίζουν στην Αντρόφα. Και εδώ είδαμε, πήρε το κουλούρι για να τον πάει επειδή χρειαζόταν. Όλοι αυτοί ήταν Άντερ 21, δεν έχει πιτσιρίκια, δεν έπαιξε καθόλου. Και ακόμη και από τα 21, αν είσαι καλός, παίζει στην Αντρόφα. Ναι, εννοείται. Άντερ 19, εκεί είναι που φαίνεται η τάση, α πούμε, και η ελπίδα πραγματικά. Εδώ έχει βάλει στην Αγγλία το Σάντσο, το δεξί εξτρέμπτη στο Ντόρτμουντ. Είναι 17 χρονών και τον έχει στην Ανδρό φυσικά. Προφανώς. Αν είσαι καλός, γιατί δεν είναι μεγάλη Εμπαπέ. Στην Αγγλία, 19 χρονών, τι έκανα το καλοκαίρι. Και κάτι τα γρήγορα για το προηγούμενο φίλο που είπε για τον άλλο, ο Άρης που έδειξε τον προπονητή και όλα τα άλλα. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ των Ισπανών προπονητών, το έχω πει, το έχω δηλώσει, το έχω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση φάνηκε κάτι παραπάνω από αναγκαίο να αλλάξει προπονητή η ομάδα. Χρειάζονταν η λεκτροσόκ. Αυτό τώρα το τι θα γίνει μετά το ότι, αλλά απλά και μόνο ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει για τέτοιο. Και επειδή έπρεπε, ήρθε Έλληνας και καλό είναι και αυτό που ήρθε και στην παρούσα φάση δεν γίνονταν να πάρεις άλλο. Εγώ ότι και να πεις έχετε δίκιο, όποιος προτείνει να έρθει να γυμναστεί ομάδα, όποιος και να είναι τώρα δεν μπορεί να σε παίξει συστήματα και τέτοια. Θέλει γυμναστική ομάδα πρώτα. Το υλικό είναι καλό, αλλά αγύμναστο. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν περίμενε να μιλήσουμε ένα λεπτάκι. Έλα φιλέ. Παοξής Αναλυψιώτης. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, εντάξει. Ούψε οδομαρτυρήσεις, έτσι, ούψε οδομαρτυρήσεις, Μίστερ Μπίν και κάτι παπάδες εκεί, Πυραιός και τα λοιπά. Ευτυχώς που δεν υπάρχει Θεός. Άμα υπήρχε Θεός, ρε κουφάρες, δεν γλιτώνατε. Για ποιο λες? Α, δεν υπάρχει. Ούψε οδομαρτυρήσεις. Μάλιστα, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβες εσύ, Στέφανε. Προσπαθώ να το πιάσω το εσύ φίλο μου. Τώρα είσαι πιο έρμηνε. Μίστερ Μπίν, ούψη βδομαρτυρήσεις τώρα. Ποιος είναι ο Μίστερ Μπίν? Ο Κούλης είναι, παιδιά. Ο Κούλης, ναι, ο Κούλης φωνάζουν Μίστερ Μπίν. Ναι. Και οι Πυραιός εκεί που βρεθήκαν με τον άλλον εκεί και όχι δεν βρεθήκαμε να πούμε. Τώρα το πήγε. Εγώ ψάχνω στα αθλητικά να βρω Μίστερ Μπίν. Μίστερ Μπίν το Κούλη δεν καλά λέει. Αλλά είναι. Επειδή η σωσία του Μίστερ Μπίν είναι στο Νιά Βράγκοβιτς, μοιάζει εκπληκτικά. Ναι, ρε φίλε, παρόλο που είναι ψηλός. Ναι. Λοιπόν, Στέφανε, γιατί δεν λέτε την αλήθεια, ρε φίλε, στον κόσμο του. Δεν λέω, εγώ σπουδάζω κατάσκοπος τώρα, να ξέρεις. Έχω μία θέση. Ναι, άμα κερδίζατε τον πάω, όλα θα ήταν με λίγα. Όχι, όχι. Δεν είναι αλήθεια. Όχι, ρε, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το 1-1 του κυπέλου δεν έφερε έτσι, ας πούμε, μια ικανοποίηση, μια, έτσι, ένα καταλαγιασμό. Ήδη είχε αρνητικά. Δηλαδή τώρα κάτσε περίμενε. Ήδη είχε αρνητικά αποτελέσματα ο Άρης. Συγγνώμη, θα σου πω εγώ τώρα. Αυτό ξεκίνησε με εκείνο στο Πανιόνιο τώρα, εκείνο το να μην πω το μάτς. Τέλος πάντων, χάρισε από το ΠΑΟΚ. Για φέρε ένα χει με την Άκη και πάρει το Ολυμπιακό εδώ μέσα, τίποτα δεν θα γινόταν. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει και εκείνη 4 τώρα από την Άκη, εκεί ειδικά, εκεί λέω έφυγε. Καληνύχτα. Κατάλαβες τι σου λέω. Αλλά αν έφερνες χι με την ΑΕΚ, χι με τον Ολυμπιακό, θα γινότανε τίποτα. Είπαμε όσο φάρδος έχει ο ΠΑΟΚ φέτος, τόσο ο Άρης δεν τον πήγε. Ναι, ρε, εντάξει. Πράγματα, ναι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το φάρδος. Αυτό ακούστηκε και σαν παροιμία. Όσο φάρδος έχει ο ΠΑΟΚ, τόσο ο Άρης δεν τον πήγε. Εγώ 15σύλλαβο. Ξεκίνησαν 3-4 μάτς εύκολα. Περίμενα σου πω τα. Ξεκίνησαν εύκολα. Παίρνεις τα αποτελέσματα, έρχονται τα ντέρμπι. Αλλά εκεί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη γυμνιά της ομάδας στη γυμναστική, κατάλαβες. Λέω εντάξει είναι
Συγγνώμη, και κάνα κοπάνα πρώτη ώρα είχαν γυμναστική. Ναι. Και το βλέπω με τη Σμύρνη, ωραία φίλε, λέω από το καλοκαίρι μηδέν προετοιμασία. Φάνηκε. Φάνηκε. Και καλά, μωρέ με τη Σμύρνη, βρε Στέφανε, εντάξει, με τη Σμύρνη, το ήταν ένα μάτ, μπορεί και να είναι και το κλίμα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ρε εσύ το είδα, όχι παιχτικά. Ένα τέταρτο σε κάθε μήχρονο ναι. Έκανε pressing η τελευταία ναι. Ομάδα του πρωταθλήματος. Εκεί εστίασα εγώ. Ναι. Τις λεπτομέρειες. Τι θα γίνει τώρα με τον άλλον εκεί πέρα στην εκπομπή, δεν θα το φέρει τον άλλον πίσω. Ποιον αγόρι μου. Ποιο ρε. Είμαστε σε σκληρό εμπάργκο με τη Μαρμίτα. Καραφλοκοτσίδα και έτσι. Είμαστε άρρωστοι καραφλοκοτσίδες. Χαμόσαμε. Είμαστε άρρωστοι καραφλοκοτσίδες. Έρχει ρε φίλε, εντάξει. Άρρωστοι. Εμπάργκο. Έτσι. Εμπάργκο γιατί. Μαζί σου είμαι. Ασκώ υπόγεια πίεση, να ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε αγόρι μου. Καραφλοκοτσίδα είναι το τέμ τώρα. Αλλά θα τον πάρω υποπριθέ. Θα τον έχω δίπλα για να μην παραστρατήσει να του σφίγγουν τα λουριά. Λοιπόν. Έτσι, αυτό είναι. Άρα, Στέφανε, μπράβο, ρε φιλαράκι. Διαλυματάκι. Πώ λέει ο Ζαγόνα, Διαλυματόπουλο. Θα τη φέξω την μπάλα, εγώ μη στεναχώρια. Φιλιά, φιλιά. Επειδή πήγε 7 και 36 για να προλάβουμε να επιστρέψουμε να πούμε και καμιά κουβέντα δηλαδή. Τίποτα. Κάνουμε το διαλυματάκι και. Street Flags, βάλε. Street Flags, άμα τη επιστροφή. Συντονισμένη για το δυναμικό φινάλε τη εκπομπή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή για το κουτσουρεμένο μισάωράκι μας, 7 και 43 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσκατους που προστίθεται στην παρεούλα μας σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Όχι, νάτος, νάτος. Καλημέρα. Το νέο κόμμα στη Βουλή, λόγον επειδή. Τέλος. Έχω ένα θεματάκι να σε πω. Κάνει και ρήμα αυτό. Το νέο κόμμα στη Βουλή είναι το λόγον επειδή. Τι το έχουμε ανακοινώσει. Τι Γολγοθά θα τραβήξουμε φέτος. Ναι. Γιατί αγόρι μου. Αγόρι μου, μέχρι το Πάσχα τι θα πάθουμε, ξέρω. Έχω να σε πω, ξεκινάει ο Πρωθυπουργός από εσάς. Τώρα σε ακούει, πρόσεχε. Ναι. Θα σε σκίσει. Το ξέρω, δε, εγώ το τζάκουσα και νόμιζα ότι ακούει μόνο εμάς. Αλλά πάει, ξεκινάει από εδώ. Να το σου κατάσκοπο ο Ρούφ. Τον έδωσε. Μη γίνεσαι Ρούφρε, καλά σε λέει. Να το σου κατάσκοπο. Όχι, γιατί μου την είπε για το Πουκάμισο. Καλά ρε το Πουκάμισο, ρε. Βρήκε να απαντήσει το Πουκάμισο. Τι το πήρα και εσύ. Και εσύ να πούμε. Σαν του τέτοιου. Δεν του... θα μπορούσε να είναι. Υπεράνω πάση υποψία. Κατάσκοπο εδώ τώρα. Θα μπορούσε να είναι. Σαν πορέο είσαι. Τα λέω στο... στη Βουλή. Τα λέω στη Βουλή. Ναι. 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 Αλλά τι έμαθα. Ναι. Πάει από εδώ. Ναι. Ξεκινάει στο βέλος. Ναι. Πάει μεσημέρι. Ναι. Πάει απόγευμα. Ναι. Και καταλήγει 10 η ώρα τη νύχτα. Είσαι ο κατάσκοπος μας. Ναι. Ναι. Είσαι ο κατάσκοπός μας, θα λες έτσι. Σε θέλω να παρακολουθείς. Τι εθνοφύλακας, γιατί γύρισε και είπε, μήπως δεν είναι. Είσαι ραδιοφωνοφύλακας. Ναι. Μπράβο τα ακούω, μπράβο. Τον άρεσε, τον άρεσε. Ναι, έτσι, έτσι. Θέλω να με βάλεις, ναι. Γιατί αυτό εδώ, ναι. Όπως έγινε το μαγείρεμα που ήρθαν το αντάμο μας στην Ήπρο εδώ, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς έγινε. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς έγινε το πάλι. Μαγείρεμα έτσι, ναι. Και γιατί εγώ ναι. Δεν μπορώ εγώ ναι. Να φέρω τα δαχτυλίδια. Μάλιστα, να ναι. Έρθω ντυμένος με τα συμβόλια ναι. Και ο άλλος να μην δείξει τίποτε. Δώσε μου μια απάντηση. Μάλιστα. Δώσε μου. Θα δώσουμε. Τι να κάνουμε. Ξέρω, η ζωή θα μας τη δώσει. Εσύ Στεφανάκο μου, εσύ αγόρι μου. Καλά αγοράκι μου, δώσε μου. Ναι, μια απάντηση. Ναι. Πώς γίνεται αυτό εδώ. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται, έλα μου. Ο κομμουνιστής ήρθε τα μαγείρευση και τα έκανε να ζει. Ναι, έτσι, αλλά καταγγέλουμε. Αλλά και περίμενα δεν ήρθε το βέλος, δεν ήρθε, ξετάλαβες. Ναι. Σε αυτή την Πέμπτη, την Πέμπτη, το περιμένω εδώ, ναι, έτσι. Εδώ. Μάλιστα. Ναι. Περιμένω. Κατανοητός σε όλα. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ναι, να έχουμε μια κανονίσου. Debate εδώ πέρα στο debate. Debate. Λόγο debate. Έρχεται το debate. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλά γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε μάλλον αυτή, ίσως η επόμενη να είναι πιο τυχερή. Καλημέρα! Έλα, καλημέρα τα παιδιά. Νάτος. Γεια σου. Δεύτερο λόγο. Βεβαίως. Έτσι μετά το ψωμιά. Λοιπόν, το ψωμιά δηλαδή. Ναι, ο ψωμιάς. Στην φλάξ, μη φλάκ, αυτός ήταν ο Φωτιάδης, πάμε. Που το θυμήθηκα. Το ζωρό ρε. Το ζωρό ρε. Με τον ύμνο της Ντουδού δεν υπάρχει. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να μανατζάρουμε το Φωτιάδη. Εγώ τώρα δηλαδή το θέλω το Φωτιάδη. Πηγαίνω με την παρέα, ρε παιδί. Είμαστε, ξέρω εγώ, 8-10 άτομα ζευγάρια μόνοι μας κτλ. Θα πει ο Φωτιάδης εκεί, καλεσμένος, θα τον έχω δηλαδή σαν guest. Ναι, θα πει ο άνθρωπος, θα πει τα ποτά του. Guest παρέα, παιδιά. Και... ξέρεις ότι δεν το ξέρεις προφανώς, ότι το έχω σκεφτεί αυτό σαν υπηρεσία. Ναι. Guest παρέα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, call friend.
Κολφρέ. Ναι, μου, έτσι, ναι. Ο άνθρωπος τα φαγητά του, τα ποτά του, ναι, εννοείται, ναι, όλα. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Και άσχετο και όλα. Κάτσε φαγητά από τα χατζίλι. Τι χα... μισθό. Μισθό. Όχι. Ναι, ρε φίλε, πώς θα παίρνουν αυτοί οι guest που πάνε τώρα, ξέρω εγώ, να έρθει, λέει ο guest. Κάτσε, ρε, εσύ, εγώ άμα αφήσω άλλο μεροκάματο, πώς θα γίνει. Ναι. Αν έχω άλλο εμφάνιση. Ναι. Πρέπει να κάνει στα γκράμια και τέτοια. Θα το φτιάξω. Έχω τώρα έτοιμο τον έχω. Ναι. Αμνήσων των φτωχών. Τι θέλει δουλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα. Μέσα. Μου έλεγε φίλη μου που έχει κολλητή τη Σινατσάκη. Σηκώνει παιδιά η Σινατσάκη στο. Πού στο καλό τώρα, δεν ξέρω, στο Instagram. Στο Instagram, ναι, είναι influencer. Σηκώνει ότι θα πάει στο τάδε θέατρο και γίνεται τη κακομοίρα. Έρχονται, λέει, κοριτσάκια και τα λοιπά παιδάκια. Τα παιδάκια, ξέρετε. Ναι, πιο, ναι, μεγάλα. Τα οποία, ρε παιδί μου, λέει, σε άλλη περίπτωση δεν θα έρχονται από το θέατρο ούτε με σφαίρες. Και πάνε επειδή πάει. Αυτό που σου λέει, ατρίχια σαν το μου το ισχύει. Εντάξει, είναι η νέα τάση, ναι, ναι, πλέον, α πούμε. Είναι η νέα πραγματικότητα. Έχει μεγάλη δύναμη. Όχι, έχει μεγάλη δύναμη. Το Instagram τελείωσε, ναι. Με φωτιάδε εδώ θα κατακτήσουμε τα σύμπαντα. Είδα, μου λέει, φάτσε, γιατί αυτή τη στιγμή ήταν στο ταμείο. Είδα, λέει, φάτσε, ναι, του θεάτρου που δεν θα τι έβλεπα σε άλλη περίπτωση. Επειδή, α πούμε, το σήκωσε στην Ατσάκη. Ναι, φαντάζομαι εμένα στο θέατρο δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Αυτό σου λέω, δεν είναι. Το φωτιάδι στην τάδε ταβέρνα. Ναι, 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 τι έχει, ναι, να γίνει, ναι, άμα το σηκώσουμε. Παιδιά, πρέπει να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Είναι κρίμα δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Πώ αυτή που διαφημίζει συνέχεια τον φίλο του εκεί στο Τριάδι δεν θα είναι γεμάτη. Sold out. Τον Αλέξανδρο, και ο Αλέξανδρο έχει μεγάλο ρεύμα. Τον Αλέκο τον έχω κάθε μέρα 5 ώρε. Είμαι μια καρτέλα τεπό να τον βλέπω. Αυτά δεν είναι, αυτά θέλει επίδομα. Αυτό θέλει επίδομα. Δύο κολλητούς έχω στη ζωή, ρε παιδί μου, κολλητή. Εντάξει, είναι ανήπατροι. Από εκεί μετά έχω άλλους 5-6 παιδιά. Αυτά που κάνουμε παρέα, δηλαδή γνωστούς, ας πούμε. Κάτσε τώρα που θα γίνει κόντρα Φωτιάδης Αλέκος εδώ πέρα για τα μάτια της Στέλλας. Αληθινό debate όμως. Δεξιά και αριστερά θα τους έχω. Αληθινές ιστορίες. Όχι τώρα, αλλά το θέμα. Πήγα σε κοινωνικό θέμα. Ναι, ναι, για πες, για τους κολλητούς. Λοιπόν, οι δύο είπαμε, οι κολλητοί μου, ρε παιδί μου, είναι ανήπατροι. Από τους άλλους 5-6, οι δύο έχουν πετρευτεί κάτι φραγκάτες. Αλλά είναι, ξέρετε τώρα, λίγο σίκο-σίκο, κάτσε. Παντοφλέξ. Άμα το σηκώνεις αυτό, εντάξει, ναι. Λοιπόν, οι άλλοι λοιπόν, 3-4, επειδή λέγατε προηγουμένως για το τέτοιο, για την κρίση, πήγανε να παντρευτήκαμε, ξέρω εγώ, την τάδε. Πού να πάμε να μείνουμε αγάπη μου, στα κρυζοτροπολίτικα. Πού να πάμε να μείνουμε αγάπη μου, ξέρω εγώ, εκεί, ναι, ξέρεις τώρα, Καλαμαριά. Ωραίο καστρο. Πήγανε, φυσωθήκανε, τα θέλει ο ψινός, έτσι είναι φυσικά. Έλα, αγάπη μου, να μείνεις στην ανάληψη, άμα θες, θέλεις, δεν θέλεις. Δεν έχει. Δεν έχει. Κωνσταντινοπολίτικα. Έτσι είναι τα γράδα. Κωνσταντινοπολίτικα, Κωνσταντινοπολίτικα. Μπορεί να θες να είσαι και κάπου αλλού κοντά, α πούμε, ξέρω να. Ναι. Σε άλλα. Άμα πας και φεσόνεσαι, αγάπη μου, Κωνσταντινοπολίτικα, αγάπη μου. Αυτό, καλά, ξέρεις πόσος κόσμος τώρα αυτό όσον αφορά το δημογραφικό της επίπλαστης ανάπτυξης δεκαετίας του 90. Πόσος κόσμος όντως μετακόμισε σε όχι μόνο Καλαμαριές, ωραίο κάστρο τέτοιο, ιδίως το ωραίο κάστρο, το ξέρω επειδή είναι εκεί κοντά και το έχει τα τελευταία χρόνια εγκαταλείψει άρον-άρον. Βέβαια. Το ωραίο κάστρο. Εγώ ήμουν στην Καλαμαριά με ενίκιο ήμουνα και έφυγα τρέχοντας. Σαν Καλαμαριά τώρα. Γιατί ωραίο κάστρο δεν είναι μόνο το ότι μπορεί να έχει αγοράσει ένα ακριβό σπίτι το οποίο έχουν ευθυνή κιόλα, είναι και τα υπόλοιπα έξοδα μετακίνηση. Είναι, φίλε, πάρα πολύ. Συνέχεια. Να ζεσταθείς, να κάνεις τα ράνι. Ναι, μα ναι, καταρχήν έχει 5 βαθμούς διαφορά του χειμώνα. Ισχύει. Ισχύει. Πάμε στο ρεόκαστρο αγάπη μου. Πόσοι σταυροπολίτες, ας πούμε, από εκεί που ήταν μέσα στο αγνό, στη Διανά και στο Τιτάν. Πάμε στο ρεόκαστρο αγάπη μου. Φακέ το μεσημέρι δύο χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Παιδιά, θέλει να εκμεταλλευτούμε το κομμάτι αυτό με τα γκράμια και τα λοιπά. Πρέπει να φτιάξουμε μια πενταμελής επιτροπή από 3 άτομα ή το αντίθετο. Πώς το είχε πει εκείνο ο Βαβακούλας. Τριμελής από 5 άτομα ή πενταμελής από 3. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτό θα φτιάξουμε μια φράξη. Να σου πω κάτι και ξέρεις, η φακή είναι το πιο ακριβό φαΐ γιατί έχει συνοδευτικά ακριβά. Τι, πάρεις αντζούγια. Τελείωσες. Η αντζούγια γιατί είναι τόσο ακριβή. Είναι, ρε φίλε. Έχει κάτι 30 ευρώ το κιλό τα αρμυρά. Ναι, σαν να παίρνεις φακρή να πούμε. Κανονικά η αντζούγια. Τα λεπόρια. Απίστευτο, απίστευτη τιμή. Σοφιάδη, ζωρό, έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Τώρα έθιξες μέγιστο ζήτημα. Φίλε, ναι. Αντζούγια πανάκριβε. Δεν την αγγίζει. Μα σολάδα γουστάρα αρκεί να έχει το γύρω-γύρω του. Ναι, ναι, ναι. Τι, το τουρσί. Ακριβά και το τουρσί. Ναι, ακριβό. Τι άλλο, δεν θες, ας πούμε, κανένα ταραμά. Άσπρος κι ο άσπρος. Άσπρος τώρα που είναι της μόδας. Άσπρο. Ταραμά, βάλε. Δεν θες και. Τι άλλο θες. Καλατιράκι, θα το βάλει. Φετούλα. Θέλει, φίλε. Θα πιάσουμε. Φέτα, α πούμε, δεν έχει 8-10 ευρώ μια καλή φέτα. Όχι, πιο φτηνές.
μια καλή ρε παιδί μου. Οχτάρι θα την οχτάρι, πάρω. Ένα οχτάρι. Εντάξει, 10 ευρώ πολλά έβαλα. Ένα οχτάρι μια καλή φέτα. Αντζούγια το κιλό δεν είναι ένα δεκάρικο. Το κιλό. Παραπάνω. Αντζούγια έχει 27 έως 30 ευρώ. Ευρώ το κιλό. Το κιλό παντάρι. Να ξέρει. Ναι, το ξέρω. 27 με 30. 30 ευρώ το κιλό. Ρε σου λέει φαγκρί να πάρει στο εστιατόριο. Τόσο δεν στο φέρει. Τόσο δεν στο φέρει. 30 ευρώ. Η αντζούγια 30. Τα λίπα στα φταίνει ακριβά. Το τέτοιο το πάστο, πώς είπαμε. Έλα ρε. Ποιο αγόρι. Παστούρμα να πάρεις. Όχι παστούρμα. Καβούρμα να πάρεις. Πώς το είπα πριν μωρέ, τώρα ξεχάστηκα τα πιπεράκια, τα καροτάκια. Πώς το είπα. Τουρσί. Κόλλησα το μυαλό μου. Πόσο έχει αυτό, δεν έχει κανένα δεκάρικο το τουρσί. Έχει, βάλει. Κοίταξε, 2-5 το ένα. Τα άλλα θα είσαι 15 ευρώ και σου δεν φωτιά. Δεν είναι να τρώσει φασολάδα και φάκι τη σήμερα την πέρα. Γι' αυτό παντσέτα. Παντσέτα το κιλό. 3 ευρώ το κιλό και δώσει στο λαό να φάει. Φάω μπριζολέτα, ωραία πράγματα. Να φάει εκεί κανονικά. Τώρα που είπα ακριβή, λοιπόν, για κοιτάξτε εκεί πέρα με το πετρέλαιο. Έχει πέσει το βαρέλι στα 53 δολάρια. Εδώ ήταν στα 65-70. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω οι τιμές στα πρατήρια. Δεν είναι μόνο ένα λεπτό του λίτρου κατέβηκε. Ένα λεπτό στο λίτρο η βενζίνη. Για κάντε λίγο και τα ΦΠΑ. Αυτό δεν ξέρω πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Υποτίθεται με το βαρέλι. Με το βαρέλι, αλλά στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται. Υπάρχει μια fix τιμή. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη από την αρχή τη χρονιά. Όχι, ρε. Αυξομειώνεται και το βαρέλι. Αυξομειώνεται βέβαια ανάλογα με το τιμή του βαρελιού. Το αργό μπρετ και τέτοια. Έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που ήταν καμιά το καλοκαίρι που είχαν ανεβεί τιμές και στα 68-70 τα δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι στα 53. Δηλαδή με την εισάτομο αναπαγωγή και με τον τη διαίρεση πρέπει να έχει τώρα ένα 20 η βενζίνη. Ναι, κατάλαβες. Αλλά δεν έχει. Ναι, αλλά δεν πόσο είναι, ένα 60 εκεί. Όχι, έπεσε, είναι στο 1,54 εκεί μέσα. Ναι, ένα 54. Εντάξει, αυτό το ΦΠΑ, ρε παιδί μου, μην τα βάζει στην τσέπη όλα. Βάλει, δώστε λίγο στο λαό. Σου λέει τώρα τι να. Αυτό να αυξομειώνουμε τη μέση κάθε μέρα τα μπελάκια. Με ένα 10 ήταν το πετρέλαιο και πήγε ένα 40 για το κίνητο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Ξέχασα να σας πω. Βεβαίως. Για το βαρέλι. Ξέχασα. Για το βαρέλι. Όχι. Στέφανε, ναι, τη Δευτέρα ήταν το βράδυ, είχες φύγει εσύ για να πάει να κοιμηθείς για το που είχε. Ναι. Και λέει ο μεσίτης του γίγαντα του Βασιλάκη, λέει, θα κάνουμε, λέει, στα Κωνσταντινοπολίτικα ένα μπασκετάκι. Ναι, το άκουσα αυτό. Ξέχασα να σου το πω. Ναι. Ναι, θα κάνουμε εκεί, θα είναι και το Βέλος, θα είμαι και εγώ, ναι, θα φέρει και το Αλέκο από την ΚΟ, ναι. Θα γίνει εκεί η τετράδα και άλλα 8 άτομα θα είμαστε εκεί και θα το ανεβάσει, θα γίνει βιντεάκι. Θα πάρουμε και Batman τώρα, θα πάρουμε και Batman. Οι άλλοι 4 ποια θα είναι η άλλη ομάδα. Τώρα δεν μπορώ να δω, την άλλη εβδομάδα πρέπει να γίνει η μπασκετάκι εκεί. Θα γίνει εκεί πέρα. Εκείνο που ήταν με τον Γίγαντα του Βασιλάκη, ναι, θα το κάνουμε εκεί. Εγώ θα είμαι με τον Πίνη, θα πάρω και τον Μπάτμαν στην ίδια ομάδα, να ξέρεις. Ναι. Μπράβο, και εσύ μαζί, και εσύ, και εσύ μαζί. Όχι, παίζω πάνω. Απλά θα πάμε και τον Αλέκο, εγώ θα παίρνω κάτι στον οδό. Μιμήσεις. Θα το φτιάξουμε τώρα. Ωραία, μπασκετάκι. Καλά έκανες. Που πήρε και στον αέρα για να το πει κιόλα αυτό. Έτσι πρέπει. Ναι, αυτό ήθελα να πω γιατί το ξέχασα κιόλα. Αυτό έγινε μόλι τελείωσε η εκπομπή. Με τα είπανε την άλλη μέρα. Ο Μεσίτη οργάνωσε δηλαδή. Ο Μεσίτη εκεί πέρα. Οργάνωσε, ναι, αλλά εγώ ετοιμάζομαι τώρα να είμαι ετοιμοφόλαμο με τον Κοντό. Βαρασουτάκια. Το Μεσίτη τον ετοιμάζω τώρα. Θα το λέω το κάθε μισό λεπτό. Χορηγό θα τον βάλω το Μεσίτη τώρα. Μάλιστα. Βάλτε τον χορηγό εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε τώρα ποιο είναι ισχυρό τώρα δηλαδή. Ανεβαίνει καλαθόσφαιρα. Βεβαίως, μάλιστα. Έγινε. Γιατί έγινε, σας χαιρετούμε. Να πέσουν προβολής εκεί πέρα στην μπάσκετ. Θα γίνει. Μπάμπι μου. Αφού είμαστε και βαθιά μπασκετική εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Επί του πιεστηρίου, χθες συζητούσαμε για το Μέγκα ότι προβάλλεται μέσα από τις πλατφόρμες της Νόμα και της Κοσμοτέ. Οριστικά μαύρο και εκεί. Όχι, ρε. Δεν μπορείς να το βλέπεις ούτε. Μούργα! Ναι. Η Νόβα ενημερώνει τους. Η Νόμα και η Κοσμοτέ παίζει ένα σήμα ότι η κατόμη σχετική εγγραφή γνωστοποίηση που έλαβε από το ΟΕΣΟΥΡΟΥ είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να προχωρήσει διακοπή της νομητικής δορυφορικής μετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος. Μέγκα τελείωσε, δηλαδή. Όχι, από παντού πλέον μόνο στα YouTube. Όχι, ρε, μάγκα. Και βλέπω και κάτι άλλο πούμε, που κάνει εντύπωση από τον αθλητικό τομέα. Λέει καμπάνα στον τραυματιοφορέα της ΑΕΛ. Έχουμε δει τιμωρίες παντού. Με 3 χρόνια γίνεται. Ναι, δεν ξέρω. Για τώρα το λέω. Όχι, λέει. Με 5.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΑΕΛ για τη συμπεριφορά του δηλωμένου τραυματιοφορέα στον περασμένο αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννα. Τραυματιοφορέα από την άλλη μεριά τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για ένα μήνα. Δεν μπορεί να σηκώνει δηλαδή, τι το... Παίχθηκε, δηλαδή. Το τέτοιο. Δεν ξέρω. Η ΠΑΕ ΑΕΛ
Δημήτρης Λουτριώτης λέει: τραυματιοφορία. Βάζει τον αναφερομένο στο αποφύλλο αγώνα, στο οποίο γνωστοποιήθηκε μπουρου, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Δεν αναφέρει τον λόγο για τον οποίο μπορεί να τιμωρήθηκε ο συγκεκριμένος τραυματιοφορέας. Γενικότερα οι άλλοι, δεν ξέρω αν είναι ένας από εκείνους τους περιβόητους πριν από χρόνια, όταν ήταν οι άλλοι στη Β' Εθνική, στο μάτς με τον Εργοτέλη, που πήγαν να σηκώσουν το άλλο το παλικάρι και του. Άστα στο φίλε, δεν θα βγάλω μόνο. Του γκρεμπίσανε κανονικά. Δεν πιστεύω να είναι ένας από αυτούς τους τραυματιοφορείς. Τώρα τραυματιοφορέας μπορεί να δηλωθεί ο άλλος και να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κούγιας, ενδεχομένως να είναι στον πάγκο δηλωμένος ως διερμηνέας. Βαφτίζουν κάποιον. Ναι, υπάρχουν. Πώς θα σηκώσει ένα καροτσάκι τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τιμωρήθηκε. Κάποιος ενδεχομένως θα πρέπει να μας ενημερώσει, να μας τα... μας τα πει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, από την σημερινή μας πρωινή πανδεσία. Το λόγο, επειδή σιγά σιγά θα φτάσει προς την ολοκλήρωσή του, θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Κωστή Τσατσαρό. Μέχρι και τις 10 θα σας κάνει παρεούλα. Σιγά σιγά θα μπούμε και σε αγωνιστική κίνηση. Από αύριο να μαγειρέψουμε, αύριο ξεκινάει. Το βλέπουμε. Το έχουμε ξεχάσει λίγο με τις εθνικές μα. Έλα, μωρέ, κάτσε να έρθει. Έχουμε και τι. Αυτό το Σάββατο έχουμε και το. Μην ξεχνάμε κιόλας. Φίλε, στο μέσα στο Μονουμεντάλ παίζουμε. Θα το σηκώσουμε μέσα εκεί. 9 είναι πάλι το μάτς. 9. 9.30, 9.30. Εντάξει. Ζωάρα, το Σαββατάκι θα είναι. Και έχουν τώρα που είπες. Θα το πω αύριο. Δεν το κοιώ, με οπαδό της Μονουμεντάλ. Έχεις. Ναι, εντάξει. Θα βγάλουμε και κανένα από Αργεντινή. Δεν μας ακούει κανείς, ρε, να βγει. Πώς δεν μας ακούει, να μας. Άμα κάποιος. Ναι, διαφορετικά. Τι ώρα να είναι εκεί, τι prime time. Κοιτάξτε την Αργεντινή, για να κάνεις, θα έχει φύγει τίποτα με χρέη και με τέτοια. Ψωπιάδημα, ακούς. Το φέρετρο δεν ήταν κλειστό. Ψωπιάδημα, ακούς. Δεν πάρει κανένας εδώ. Αν μας ακούει κανένας φίλος, κάνουμε έκκληση. Τύχει να μας ακούσει την επανάληψη. Θέλουμε αύριο να μας πάρει από την Αργεντινή, να μας δώσει κλίμα. Πώς να το Buenos Aires. Πού θα είναι, θέλω να είναι ο καθαριστής του Μπομπονέρα, ο φροντιστής. Θα μας δώσει το κλίμα για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτά τα ολίγα από εμάς. Άντε, πάμε. Κωστής Τσατσαρός μέχρι στις 10, να έχετε μια υπέροχη και ψύχρεμη μέρα και προσοχή με... Βραχείτε λίγο, δεν πειράζει. Και, με αυτά. Και όχι ομπρέλες κάτω από τα υπόστηκα. Όχι, όχι, όχι. Όχι ομπρέλες κάτω από τα υπόστηκα. Φλία, τσάω.